χειρότερο αλλιανόδου των τιμών στα καύσιμα συνεχίζεται, με την αμόλυβδη βενζίνη να αγγίζει μέχρι και το 1,32 ευρώ ανά λίτρο. Το Υπουργείο Εμπορίου μιλά για λογικές αυξήσεις. Δεν έχει εντοπίσει τουλάχιστον κάτι που να δικαιολογεί την επιβολή πλαφών. Ενώπιον της Βουλής και επικαλουμένος έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Γιώργος Λακοτρύπης απέρριψε τα περί ύπαρξης του φαινομένου του φτερού και της ρουκέτας, δηλαδή αύξηση των τιμών με ταχύτητα ρουκέτας και μείωσή τους με ταχύτητα φτερού. Όσα μέτρα και να πάρουμε για τα υπόλοιπα, είναι πολύ μικρό το ποσοστό βελτίωση των πραγμάτων σε σχέση με το σοβαρό θέμα τη φορολόγηση των τιμών των καυσίμων, που είναι ψηλή και η φορολόγηση, είναι και η επιβολή του ΦΠΑ επί του φόρου. Πανεύκολο να διαπιστωθεί τυχόνες χροκέρδια, υποστηρίζει ο Δησί. Αν αυτόν τον περιθώριο κέρδους το 2017 ήταν Α και το 2018 είναι 2α, σίγουρα υπάρχει κερδοσκοπία. Στην υλοποίηση των εισηγήσεων της μελέτης που διενήργησε το Υπουργείο Εμπορίου, εμένει το ΑΚΕΛ. Όπως για παράδειγμα τη δημιουργία 25 με 30 μικρών αυτοεξυπηρετούμενων πρατηρίων καυσίμων για να τραβήξουν τις τιμές προς τα κάτω. Την ίδια ώρα και με φόντο τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις για τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον οργανισμό προσέλκυσης επενδύσεων. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λακοτρύπης, η κυβέρνηση προσανατολίζεται για ανάθεση της διαχείρισης του έργου στο Πεντάκομο στον ΣΥΠΑ και για τον σκοπό αυτό αναμένεται γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας.